Βγήκανε και πάλι τα μαχαίρια για το έργο του βιολογικού καθαρισμού της Ελευθερούπολης, καθώς το χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παγκαίου στάθηκε αφορμή για έντονες συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό. Μετά και την ανώνυμη επιστολή που απεστάλλει στην εισαγγελία και στην οποία γίνεται εκτενή αναφορά στο διαγωνισμό για το έργο αυτό, αλλά και εξαπολύονται βέλη κατά του Δημάρχου Παγκαίου Βασίλη Ξουλόγη για παρατυπίες στη διαδικασία, ο Δήμαρχος Παγκαίου δέχτηκε, όπως ήταν φυσικό, τα έντονα πειρά της αντιπολίτευσης. Η ανώνυμη καταγγελία απευθύνονταν στον εισαγγελέα, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Τιμοσίδη, και σε μένα, λέει την αιτιολογία από κάτω. Έτσι, επειδή θεωρεί ότι τουλάχιστον σε θέματα διαφάνειας δεν είμαστε απόλυτοι, εγώ προσωπικά. Τώρα, φαίνεται, επαληθεύθηκε από το αποτέλεσμα ότι η ανώνυμη καταγγελία είχε ακριβώς, ήταν εν γνώση των οικονομικών προσφορών των εργολάβων. Αυτό ακριβώς καθιστά πολύ δυσχερή τη θέση της διοίκησης, διότι φαίνεται εκ των υστέρων από τη βαθμολογία που δρομολόγησε ο ίδιος ο Δήμαρχος, φωτογράφιζε ποιον θέλει να είναι ομοιοδότης. Όταν είδα τη διαδικασία να κινείται και τις μεθοδεύσεις που πεζόταν, είπα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, φοβάμαι πάρα πολύ ότι ο βιολογικός καθαρισμός της Ελευθερούπολης θα χαθεί, θα απενταχθεί ως έργο, γιατί οι μεθοδεύσεις φέρνουν καταστροφή. Ποια ήταν η μεθόδευση? Όταν φτάσανε στην Επιτροπή 3, στην τρίτη φάση της αξιολόγησης, κατέθεσαν οι εργολάβοι, 4 εργολάβοι προσφορές, έγινε η αξιολόγηση, η τεχνική του Δήμου, οι 4 υπάλληλοι που συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, έβγαλαν ένα συγκεκριμένο ανάδοχο όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μελετών, και ο κύριος Ξουλόγης, ο οποίος δεν είναι καν τεχνικός και δεν έχει σχέση με αυτά τα θέματα, ανέτρεψε το όλο αποτέλεσμα και το έφερε στην Οικονομική Επιτροπή και ψήφισαν κατά πλειοψηφία την απόφαση υπέρ της απόφασης της μειοψηφίας. Ο βιολογικός Ελευθερούπολης δρομολογήθηκε. Χθες άνοιξαν οι οικονομικές προσφορές, είχαν τέλειωσε η διαδικασία με τις τεχνικές προσφορές και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Τώρα πλέον την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα με τις εστάσεις που θα γίνουν, θα πάρει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή και θα οριστεί μειοδότης. Άρα ένα έργο που ζωής για την Ελευθερούπολη, για την έδρα του Δήμου μας. Ήρθε μία ανώνυμη αποστολή στη συμπιστολή. Εγώ την έδωσα στην νομική υπηρεσία του Δήμου για να μιλήσει και να δει τι συμβαίνει. Αυτό μπορώ να πω κάτι. Μία ανώνυμη επιστολή. Όμως αυτό δεν λέει κάτι. Αν πραγματικά χρήζει περαιτέρω ενεργειών από την πλευρά του Δήμου, η νομική υπηρεσία θα μας κάνει την πρόταση και εμείς θα πράξουμε αυτό που πρέπει. Από τους 32.000 δημότες που έχουν την απογραφή του Δήμου, κάποιοι χιλιάδες μ' αγαπάνε, κάποιοι χιλιάδες δεν μ' αγαπούν, κάποιοι χιλιάδες λένε διάφορα υπέρ και κατά. Αυτό δεν με ανησυχεί ιδιαίτερα. Εγώ χαίρομαι όμως που περισσότεροι είναι αυτοί που μ' αγαπάνε.